Φεύγουμε με τέσσερις αθλητές οι οποίοι δώσαν έναν τεράστιο αγώνα για να προκριθούν. Βρίσκονται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να προκρίνουμε άλλα τέσσερα παιδιά που μείναν για πολύ λίγο απ' έξω, που και αυτά παλέψανε πάρα πολύ. Θα μπούμε πρώτοι στο στάδιο να σηκώσουμε πολύ ψηλά την ελληνική σημαία. Αγωνιστικά δεν περιμένουμε ιδιαίτερες επιδόσεις. Για κάθε θέση κάτω της 50 θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι έχουμε να συναγωνιστούμε χώρες με πολλά χιόνια και με πολύ καλύτερα αθλητικά συστήματα. Πάντως η αποστολή φεύγει γεμάτη αισιοδοξία. Αυτή τη χρονιά κάναμε πολύ μεγάλη προετοιμασία, κάναμε μια πολύ επαγγελματική δουλειά, φαίνονται και στα αποτελέσματά μας. Προκριθήκαμε άξια και με πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα αυτή τη βδομάδα θα είναι μια βδομάδα προσαρμογής στην Κορέα, να προσαρμοστούμε και στην καινούργια ώρα, την Παρασκευή είναι η τελετή έναρξης και ο αγώνας μου θα είναι στις 15 του μηνός, στα 10 χιλιόμετρα ελεύθερης τεχνικής των γυναικών. Είναι η τρίτη μου χειμερινή Ολυμπιάδα και έχω όπλο την εμπειρία, οπότε θα κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ και θα προσπαθήσω για κάποια διάκριση αυτή τη φορά. Μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες θυσίες και τόση δουλειά. Ναι, πιστεύω πως είμαι αρκετά προετοιμασμένος, καθώς δουλεύουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια και ειδικά από πέρυσι το Μάιο είμαστε σε εντατικούς ρυθμούς και πιστεύω ότι είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση για να τρέξουμε τον επόμενο μήνα. Σίγουρα είναι μεγάλη μου τιμή και σίγουρα και βέβαια μάλλον σαν δεύτερη Ολυμπιάδα είναι μεγαλύτερη εμπειρία. Θεωρώ ότι έχω ρημάσει και σαν άτομο και σαν χαρακτήρα, οπότε θα είναι πιστεύω πιο εύκολο. Και θα φέρω πιο καλά αποτελέσματα σίγουρα.